Εξαιρετικά περιορισμένη ήταν η προσέλευση των βολιωτών στη Διεύθυνση Υγιεινής της Νομαρχίας καθώς και στο ΙΚΑ ώστε να κάνουν το εμβόλιο κατά του ιού Ι1Ν1 σήμερα που ξεκίνησε ο εμβολιασμός του γενικού πληθυσμού για τη νέα γρήπη. Μέχρι τις 11 το πρωί είχαν εμβολιαστεί στο υγειονομικό κέντρο λιγότερα από 10 άτομα, ενώ παρόμοια ήταν η κατάσταση και στο ΙΚΑ. Αποφασίσαμε σαν Διεύθυνση Υγείας από 13 ετών και κάτω, καλύτερα θα ήταν να απευθύνονται στο νοσοκομείο για λόγους ασφαλείας. Γιατί εκεί υπάρχουν ειδικότητες που θα μπορούσαν, αν κάτι συμβεί, να αντιμετωπιστεί από αντίστοιχες ειδικότητες. Δεν υπάρχει άλλος διαχωρισμός. Το ωράριο είναι από 9 μέχρι 12.30. Έχουμε ένα εμβολιαστικό κέντρο, στελεχωμένο με επισκέπτρες υγείας που ανταποκρίνονται πλήρως σε αυτό που πρέπει να κάνουν. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει πολύ μεγάλη προσέλευση. Μέχρι στιγμής εντάξει, ήσυχα είναι τα πράγματα. Στο σύνολό τους θα πρέπει να είναι 8 με 9 περιστατικά. Θεωρώ ότι εντάξει, ο κόσμος θα το μάθει και ανάλογα μέρα με τη μέρα πιθανόν να αυξηθεί και ο αριθμός των εισερχομένων εδώ. Το ΙΚΑ έχει και εκείνο τα εμβολιαστικά του κέντρα, όπου θα απευθύνονται όλοι όσοι έχουν τα ταμεία τους, το ΙΚΑ και συναφή άλλα ταμεία. Εν τω μεταξύ, 11 σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ήταν σήμερα κλειστά λόγω της νέας γρήπης. Πρόκειται για 5 γυμνάσια και λύκεια και 6 δημοτικά και νηπιαγωγεία, ενώ δεκάδες είναι τα κλειστά τμήματα. Εκτός όμως από τον ιό της γρήπης, η δευτεροβάθμια εκπαίδευση χτυπήθηκε και από τον ιό των καταλήψεων. Συνολικά 14 γυμνάσια και λύκεια στο Βόλο, τη Νέα Ιωνία και την Αγριά ήταν σήμερα κλειστά λόγω κατάληψης. Είναι η περίοδος που πραγματικά οι καταλήψεις έχουν μια έξαρση. Το λέω με μεγάλη μου λύπη. Σήμερα 14 σχολικές μονάδες τελούν υποκατάληψη. Θα μου επιτρέψετε να δηλώσω ότι με αυτόν τον τρόπο το μόνο που πλήττεται είναι το δημόσιο σχολείο. Οι καταλήψεις δυστυχώς θα αποδυναμώσουν την εκπαιδευτική διαδικασία και πάνω απ' όλο το δημόσιο σχολείο.